Η καταστροφή που ζούμε σήμερα δεν αντιμετωπίζεται με ημίμετρα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα μνημόνια. Πρέπει να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα του, που είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα και η κρίση του, που είναι η βάρβαρη λογική του κέρδους μιας ζάπλουτης ελίτ. Είναι η αναρχία της ελεύθερης αγοράς, οι διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Είναι οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που διαχειρίστηκαν την οικονομία και την κοινωνία τις προηγούμενες δεκαετίες και μας οδήγησαν σήμερα στον γκρεμό. Απέναντι σε αυτούς, χρειάζεται μια ταξική, μια αντικαπιταλιστική πολιτική που θα πει ξεκάθαρα καμία θυσία για το σύστημά τους, που θα θέσει ως ύψιστη προτεραιότητα τις ανάγκες των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και της νεολαίας. Αυτές οι ανάγκες μας, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν σε συμβιβασμό με τα συμφέροντα των ντόπιων και διεθνών τοκογλύφων ή σε συμβιβασμό με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπεριαλιστών. Είναι ή αυτοί ή εμείς. Επομένως, δεν υπάρχει ήπια διαχείριση της καπιταλιστικής κατάρρευσης όπως επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τα δήθεν κοστολογημένα προγράμματά του. Τάχα μου αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους καπιταλιστές. Χρειαζόμαστε επί της ουσίας μια πολιτική επιθετική απέναντι σε όλους αυτούς που δεν θα τους φοβάται, αλλά που θα τους κάνει να φοβούνται. Ως ΟΚΔΕ, πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε ένα αντίστροφο μνημόνιο, ενάντια και σε βάρος των εφοπλιστών, των καπιταλιστών, των επιχειρηματιών, των χίλιων αυτών οικογενειών μέσα στην ελληνική οικονομία. Χρειαζόμαστε ένα αντιμνημόνιο υπέρ των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και της νεολαίας. Σε ό,τι αφορά το πού θα βρούμε τα χρήματα που κόπτονται στα τηλεοπτικά πάνελ, τα χρήματα θα τα βρούμε από εκεί που βρίσκονται. Δηλαδή, από τις offshore και από τους φορολογικούς παραδείσους, από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των πλουσίων, από τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Μόνο αν πάρουμε αυτό το χρήμα, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο για όλους. Μπορούμε να κάνουμε επενδύσεις για να βρούμε δουλειά στις στρατιές των ανέργων. Μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την φτώχεια και την εξαθλίωση ενάντια στις φιέστες τις φιλανθρωπικές των ΜΜΕ και των πλουσίων. Χρειαζόμαστε επομένως ριζικά αντικαπιταλιστικά μέτρα, ένα πρόγραμμα σωτηρίας που να ανοίγει τον δρόμο σε μια δημοκρατικά σχεδιασμένη οικονομία που να ανοίγει το δρόμο στη σοσιαλιστική κατεύθυνση. Τέτοια ριζικά και αποτελεσματικά μέτρα είναι πρώτα απ' όλα η κατάργηση των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων. Να διώξουμε την Τρόικα από τη χώρα. Να διαγράψουμε όλο το χρέος, να κάνουμε στάση πληρωμών στους τραπεζίτες τοκογλύφους. Γιατί όσο συνεχίζουμε την αποπληρωμή των τόκων και των χρεολυσίων, το μόνο που εξασφαλίζουμε είναι τα κέρδη των τοκογλύφων και διαρκή μνημόνια για όλους εμάς. Να βγει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, γιατί πρόκειται για μηχανισμούς εχθρικούς για τα συμφέροντα των εργαζομένων. Η έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτεί θυσίες και έναν συνολικό αναπροσανατολισμό της οικονομίας. Ωστόσο, δεν είναι και το τέλος, δεν είναι η καταστροφή και το χάος, όπως θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε για να μας τρομοκρατούν. Η αλήθεια είναι ότι οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, αν αποφασισμένοι στηρίξουν την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, οι θυσίες που θα χρειαστούν για αυτό είναι απείρως μικρότερες από τις θυσίες που απαιτεί η συνέχιση της σημερινής καταστροφής. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ενορχιστρώνει τις βάρβαρες αντεργατικές επιθέσεις και τα μνημόνια, ενορχιστρώνει τις αντιδημοκρατικές επιθέσεις και την ταπείνωση των λαών και δεν διστάζει να συνεργάζεται ακόμα και με τους φασίστες στην Ουκρανία. Γιατί το ευρώ είναι όργανο του κεφαλαίου, σημαίνει επί της ουσίας διαρκή μνημόνια, σημαίνει επιτήρηση και κυδαιμονία, σημαίνει μετατροπή των χωρών σε απικίες χρέους. Επομένως, να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, όχι βέβαια για να απομονωθούμε σε κάθε μια χώρα χωριστά, αλλά για να ενωθούμε με αλληλεγγύη και κοινούς αγώνες με τους εργαζόμενους και τους λαούς της Ευρώπης που βλέπουμε σήμερα στο Βέλγιο, στην Ιταλία, στην Ισπανία, παντού, να δίνουν μεγάλους αγώνες ενάντια στη βαρβαρότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Χούντα των Αγορών. Με τέτοιους κοινούς ευρωπαϊκούς αγώνες,
να διαλύσουμε το αντιδραστικό τέρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ανοίξουμε το δρόμο να χτίσουμε μια Ευρώπη ενωμένη, με αλληλεγγύη και ισότιμες σχέσεις μεταξύ των λαών, να χτίσουμε μια ενωμένη Ευρώπη δημοκρατική, ριζοσπαστική, σοσιαλιστική. Χρειαζόμαστε επίσης ριζικά μέτρα για να βάλουμε την οικονομία και πάλι να λειτουργήσει. Κανένας λαός δεν μπορεί να ζήσει με την οικονομία του κατεστραμμένη. Ούτε μπορεί να ζήσει μόνο με τον τουρισμό και τις αεριτζίδικες υπηρεσίες όπως θέλουν να μας πείσουν. Η παραγωγή και η οικονομία σήμερα έχουν ρημάξει δέσμιες της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Επομένως, οι καπιταλιστές τόσα χρόνια, αφού θησάβρισαν στις πλάτες μας με το αίμα και τον υδρότα μας, τώρα το έχουν ρίξει στην κερδοσκοπία, στο εύκολο κέρδος και ποντάρουν στις μειώσεις των μισθών, τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, την διάλυση κάθε εργατικής κατάκτησης. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα πλατή, ένα γενναίο πρόγραμμα εθνικοποιήσεων χωρίς αποζημίωση των ιδιοκτητών. Πρώτα και κύρια να εθνικοποιήσουμε τις τράπεζες. Γιατί οι τράπεζες, αφού έφαγαν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ του ελληνικού λαού, τώρα πια επιβιώνουν παρασιτώντας, τρώγοντας από τους τόκους και από τα χρέη, χωρίς να βοηθούν σε τίποτε, σε καμία επένδυση. Να εθνικοποιήσουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους τομείς κλειδιά της οικονομίας, για να μπορέσουμε να ανασυγκροτήσουμε συνολικά την παραγωγή, την αγροτική και κτηνοτροφική επίσης. Να εθνικοποιήσουμε επίσης τις υποδομές, τα λιμάνια, τον φυσικό και τον ορυκτό πλούτο για να τα σώσουμε από το ξεπούλημα. Ακόμη, να ελέγξουμε τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Να ελέγξουμε την διανομή των προϊόντων ενάντια στα υπερκέρδη των καρτέλ, ενάντια στα υπερκέρδη των πολυεθνικών εμπορικών επιχειρήσεων. Χρειάζεται ακόμη μια μαχητική υπεράσπιση των δημοκρατικών μας ελευθεριών ενάντια στις συμμορίες του κράτους έκτακτης ανάγκης και των ΜΑΤ, των ΔΕΛΤΑ και των ΔΙΑΣ ενάντια στις φασιστικές συμμορίες. Να αφοπλίσουμε την αστυνομία, γιατί είναι ένας μηχανισμός ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομένων και παντελώς ανεξέλεγκτος από αυτούς. Να παλέψουμε ενάντια στον πόλεμο και τους υπεριαλιστές εμπριστές του. Να βγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ. Η ΟΚΔΕ μιλάει πάντοτε τη γλώσσα της αλήθειας. Και γι' αυτό θέλουμε και τώρα να προειδοποιήσουμε. Ένα τέτοιο πρόγραμμα, τέτοια ριζικά αποτελεσματικά μέτρα, δεν μπορούν να εφαρμοστούν με μία απλή αλλαγή στην κυβέρνηση. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο η χουντική συγκυβέρνηση των Σαμαρά και Βενιζέλου. Ακόμα κι αν αυτοί φύγουν, θα μείνουν πίσω οι μεγαλοεπιχειρηματίες που διαφεντεύουν τις ζωές και τις δουλειές μας. Θα μείνουν πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διεθνείς στοκογλύφοι. Θα μείνουν πίσω οι κρατικοί αξιωματούχοι, οι δικαστές, οι εισαγγελείς, οι διευθυντές της κρατικής διοίκησης, όλοι αυτοί που συντηρούν τα προνόμια τους με τις επιθέσεις τους ενάντια στους εργαζόμενους, τους νέους, τους απεργούς, τους μετανάστες, ενάντια στους αγώνες μας. Θα μείνουν ακόμα πίσω το κράτος έκτακτης ανάγκης και τα ΜΑΤ. Θα μείνουν πίσω τα φερέφωνά τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με λίγα λόγια, θα μείνει πίσω το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, μέσα στη βαθιά σύψη και παρακμή του, μέσα στην τεράστια κρίση του. Επομένως, είναι ολέθρια αυταπάτη ότι όλο αυτό το μαύρο μπλοκ θα παραχωρήσει το οτιδήποτε επειδή θα υποστεί μία ήττα στις εκλογές. Είναι ολέθρια η αυταπάτη ότι αυτό το μαύρο μπλοκ θα δεχτεί να υποχωρήσει μπροστά στους νέους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Η αλήθεια είναι ότι όλοι αυτοί θα επιχειρήσουν να χρησιμοποιήσουν την οικονομική τους ισχύ, τους μηχανισμούς που ελέγχουν, για να μπορέσουν να κάμψουν την θέληση του ελληνικού λαού και να επαναφέρουν τους μνημονιακούς πιο λυσσασμένους από ποτέ. Γι' αυτό μπροστά μας δεν υπάρχουν μόνο κοινοβουλευτικές ή εκλογικές εξελίξεις, μπροστά μας υπάρχει μια τεράστια σύγκρουση, μια τεράστια μάχη με αυτό το μαύρο μπλοκ, η οποία δεν θα διεξαχθεί στις κάλπες ή μέσα στους αστικούς θεσμούς, θα δοθεί με τους αγώνες μας, στους δρόμους, στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς. Γι' αυτό, για να νικήσουμε και να εδραιώσουμε τη νίκη μας, χρειαζόμαστε μια άλλη δομή της εξουσίας. Χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση των εργαζομένων, η οποία θα έρθει στην εξουσία με την αυτοπεποίθηση και τους σκληρούς ταξικούς αγώνες των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων,
με εξεγέρσεις, με κοινωνικές επαναστάσεις, με προλεταριακές επαναστάσεις. Μια κυβέρνηση των εργαζομένων που θα επιβάλλει τον δημοκρατικό σχεδιασμό της οικονομίας και όλων των κεντρικών κοινωνικών επιλογών για το περιβαλλοντικό, το ενεργειακό, το διατροφικό ζήτημα. Μια κυβέρνηση των εργαζομένων που θα στηρίζεται στα όργανα βάσης, στις συνελεύσεις και τις επιτροπές εργατικού και κοινωνικού ελέγχου, με εκλεγμένους και άμεσα ανακλητούς αντιπροσώπους, που αποτελούν μια φτηνή και αποτελεσματική κυβέρνηση, όχι την διεφθαρμένη και ανίκατη γραφειοκρατία του αστικού κράτους. Άρα, η διέξοδος βρίσκεται όχι στις κοινοβουλευτικές και εκλογικές αυταπάτες, όχι στην ανακύκλωση των αστικών θεσμών, αλλά στην επαναστατική ανατροπή τους. Όλοι εμείς που παράγουμε τον πλούτο, είμαστε σήμερα τα θύματα της κρίσης, πρέπει να πάρουμε την οικονομία και την κοινωνία στα χέρια μας. Πρέπει να φέρουμε στον προσκήνιο την τεράστια δύναμη της αυτοοργάνωσής μας. Γιατί οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα δεν είμαστε μόνο η πηγή της εξουσίας, πρέπει να είμαστε και ο φορέας της άμεσης άσκησής της. Να χτίσουμε λοιπόν έναν σοσιαλισμό βασισμένο στη συμμετοχή, την κινητοποίηση, τον έλεγχο των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων από την κάθε μια επιχείρηση μέχρι και συνολικά την οικονομία, από την κάθε μια γειτονιά μέχρι και σε ολόκληρη τη χώρα. Να κοινωνικοποιήσουμε τα μέσα παραγωγής για να τα πάρουμε από τα χέρια της άπλου της ελίτ και να τα βάλουμε στην υπηρεσία της πλειοψηφίας της κοινωνίας. Να χτίσουμε μια σοσιαλιστική δημοκρατία που καμία σχέση δεν θα έχει με τα βάρβαρα καθεστώτα του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού, αλλά θα στηρίζεται στην άμεση δημοκρατία και την αυτοδιαχείριση που θα προσφέρει πολιτικά, ατομικά και δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες πολύ πιο πλέρια από οποιαδήποτε όσο εξελιγμένη αστική δημοκρατία. Με αυτό το σκεπτικό, στις εκλογές της 25ης Γενάρη, κόντρα στη λογική της χρήσιμης ψήφου, η ΟΚΔΕ πιστεύει ότι πρέπει να κάνουμε μια χρήσιμη επιλογή. Και χρήσιμη επιλογή είναι να στηρίξουμε μια επαναστατική οργάνωση που παλεύει σταθερά με πρόγραμμα και σχέδιο. Να ψηφίσουμε και να στηρίξουμε την ΟΚΔΕ, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Η στήριξη και η ψήφος της ΟΚΔΕ σημαίνει πρώτα απ' όλα εργατική δυσπιστία απέναντι στις εύκολες δίθεν λύσεις που θυσιάζουν τα συμφέροντά μας σε συμβιβασμό με τους ορκισμένους ταξικούς μας εχθρούς, οι οποίοι θα θελήσουν να επαναφέρουν τους μνημονιακούς ακόμα πιο λυσσασμένους και πάλι από ποτέ. Στήριξη και ψήφος στην ΟΚΔΕ σημαίνει ενίσχυση στους αγώνες, πάλι για να νικήσουν οι αγώνες, για να ανοίξουμε το δρόμο για τον σοσιαλισμό, που είναι η μόνη διέξοδος στην βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήματος. Στηρίξτε λοιπόν, ψηφίστε, οργανωθείτε στην ΟΚΔΕ, στην Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, για το χτίσιμο μιας επαναστατικής δύναμης στην Ελλάδα και την Ευρώπη, ικανής να συγκρουστεί αποτελεσματικά, ικανής να συμβάλλει στη νίκη των αγώνων των εργαζομένων και της νεολαίας. Ευχαριστούμε πολύ.